Πιστή στο ραντεβού μας, όπως κάθε χρόνο, με την κυρία Χουρμουζιάδη, το εργαστήριο, το Μουσείο Lab και το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας οργάνωσαν και φέτος, παραδοσιακά πλέον, την έκθεση που γίνεται σε συνεργασία με τους μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος, εδώ στο χώρο του Future Lab στην Καλλιθέα. Είμαστε σε έναν ανανεωμένο χώρο εδώ στις φοιτητικές εστίες, στο ισόγειο των φοιτητικών εστιών, όπου φιλοξενείται το Future Lab, ένα κέντρο καινοτομίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλίνη, που μέσα από όλες τις δράσεις που διοργανώνει έχει τη χαρά να φιλοξενεί για δεύτερη χρονιά την έκθεση του τμήματος, ένα παραμύθι που πραγματικά μας ταξιδεύει σε πολλές διαστάσεις και σε πολλά στιγμιότυπα της χρονιάς που πέρασε, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι ως τμήμα που μπορούμε σήμερα να είμαστε πάλι εδώ παρέα με τους φοιτητές μας και να διοργανώνουμε τέτοια ωραία πράγματα, τέτοιες όμορφες εκθέσεις. Με την ευκαιρία και τη σημερινή της έναρξης των Παναλλαδικών, να ευχηθούμε και καλή επιτυχία στα παιδιά. Και ελπίζοντας ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα παραμείνει μία από τις βασικές τους επιλογές λόγω των ωραίων πραγμάτων που φιλοξενεί και διοργανώνει, όπως αυτό το Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Εγώ είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη, πρώτον γιατί καταφέραμε και φέτος να συνεχίσουμε την δεκαετή πια παράδοση αυτής της έκθεσης των αρχών του Ιουνίου, και είμαι και ιδιαίτερα χαρούμενη γιατί νομίζω ότι πια έχουμε βρει τον κατάλληλο χώρο για αυτή την έκθεση. Για να δείξουμε ότι πώς παντρεύονται μέσα στη δουλειά που κάνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διάφορες καινοτομίες. Καινοτομίες τεχνολογικές, καινοτομίες ερευνητικές, αλλά και καινοτομίες όσο αφορά την έκφραση, τις ιδέες, τη δημιουργικότητα. Πράγματα που προσπαθούμε να καλλιεργούμε στους φοιτητές μας, τόσο στο προπτυχιακό όσο και στο μεταπτυχιακό επίπεδο. Η φετινή έκθεση ήταν μια διαφορετική έκθεση, όπως κάθε χρόνο, γιατί προσπαθήσαμε να πούμε ένα παραμύθι τρισδιάστατο, το οποίο συνδυάζει όλο το όνειρο του παραμυθιού, την απομάκρυνση από την πραγματικότητα, χωρίς ταυτόχρονα να ξεφεύγει καθόλου από αυτή την πραγματικότητα. Προσπαθήσαμε να θίξουμε τις πτυχές της ζωής που όλοι μας ζούμε και βιώνουμε, να τη δούμε μέσα από μια άλλη οπτική, και σε τελευταία ανάλυση να δώσουμε τη δυνατότητα στον κάθε επισκέπτη να σκεφτεί με έναν άλλο τρόπο αυτό που ζει και να σκεφτεί και το πώς θα αντιδράσει απέναντι σε αυτό, σαν ένας άλλος ήρωας που έχει να παλέψει με θηρία, αλλά ελπίζουμε ότι στο τέλος θα ζήσουμε εμείς καλά και αυτός καλύτερα. Ελπίζουμε για την λειτουργία της έκθεσης να έχουμε κόσμο για να συζητήσουμε μαζί του όλα αυτά που εμείς ετοιμάσαμε για ένα εξάμεινο.